Λοιπόν, πάμε να δείξουμε πώς θα κάνουμε διαφημίσεις για το Icon Outfit στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Θα κάνουμε τρεις διαφημίσεις. Θα κάνουμε μία διαφήμιση στην οποία θα κάνουμε πωλήσεις από κατάλογο. Μία δεύτερη διαφήμιση θα κάνουμε remarketing σε όλα τα προϊόντα που υπάρχουν στον κατάλογο και στο e-shop. Και μία τρίτη διαφήμιση θα κάνουμε ένα post από τη σελίδα. Οπότε, ξεκινάω καταρχάς με τον κατάλογο. Από τη στιγμή που έχουμε κάνει τη σύνδεση και τραβάει ο κατάλογος του Facebook τα δεδομένα από το e-shop, στα προϊόντα, αν πάω μέσα στην πλατφόρμα εδώ πλέον κατάλογοι, τότε έχω τον κατάλογό μου. Εδώ πέρα, αν πάω προϊόντα, θα δω τα προϊόντα. Τώρα, θέλω να κάνω μια διαφήμιση με συγκεκριμένα προϊόντα. Εδώ τώρα υπάρχουν όλα τα προϊόντα μέσα. Οπότε πάω σύνολα προϊόντων. Και θέλω να φτιάξω ένα συγκεκριμένο σύνολο προϊόντων, το οποίο θέλω αυτό να το τρέξω με διαφήμιση. Γιατί θέλω να επιλέξω συγκεκριμένα προϊόντα. Οπότε, το έχω ονομάσει εγώ εδώ φορέματα Χριστούγεννα. Λοιπόν, για να το δούμε λίγο. Ωραία, το έχουμε εδώ. Θα το σβήσω, τώρα κάνουμε ένα καινούριο. Θα το σβήσω, κάνουμε ένα καινούριο από την αρχή για να δείτε λίγο πώς δημιουργείται. Λοιπόν, δημιουργία συνόλου προϊόντων. Για χριστουγεννιάτικη διαφήμιση, θα το πω αυτό. Οπότε πάω εδώ προϊόν και θα επιλέξω προϊόντα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορώ να βάλω από αυτά που μου βγάζει εδώ. Έτσι, ή να διαλέξω προϊόντα σύμφωνα με τα φίλτρα που έχει εδώ πέρα. Λοιπόν, θα βάλω, πάω λίγο στο e-shop. Λοιπόν, και θα πάω εδώ που λέει γυναικεία ρούχα φορέματα, μας ενδιαφέρουν για τα Χριστούγεννα. Και θα επιλέξω από εδώ κάποια κομμάτια. Ας ξεκινήσουμε με αυτό που λέγεται mini glitter φόρεμα. Οπότε αν το ανοίξω, παίρνω τον τίτλο εδώ, ένα κομμάτι του τίτλου. Πού είμαστε, εδώ είμαστε. Βάζω προϊόν. Κάνω επικόλυση και μου βγάζει το προϊόν. Θα μου το βγάλει έτσι, θα προσπαθήσω να το γράψω. Μην είναι glitter φόρεμα, να το, μου το έβγαλε. Ωραία, οπότε βάλαμε αυτό μέσα. Πάει τώρα. Άμα θέλω εδώ μπορώ να προσθέτω και τα άλλα. Πάω να δω ποια άλλα θα προσθέσω. Θα βάλουμε και αυτό. Που λέγεται φόρεμα mini κρουαζέ. Mini κρουαζέ αν γράψω θα μου το βγάλει. Mini με λατινικά το γράφε. Όχι. Γράψω και το κρουαζέ. Ναι, φόρεμα mini κρουαζέ. Λοιπόν, ωραία, έβαλα και αυτό. Midi fashion plissé. Φόρεμα midi. Και φόρεμα midi να γράψω, λογικά θα μου το βγάλει. Φόρεμα. Fashion, είναι fashion, να γράψω fashion, φόρεμα midi, fashion, εγώ θέλω το πλήσε.
Κάτσε, δεν το βγάζει. Να το. Ναι, το πήρε και αυτό. Λοιπόν... θα βάλω και το Orgasm μακρύ, μακρύ φίδι. Το έχουμε και σε προσφορά. Δεν το βγάζει. Έχουμε δύο φωτογραφίες τέτοιες. Προφανώς μπορεί να μην το έχει ανεβάσει πάνω. Οπότε θα δω από αυτά. Θα βάλω αυτό. Έχω βάλει 4 και εδώ τώρα μπορώ να περάσω και κάποια άλλα. Φούστα πλήσε. Πλόβερ. Το πλόβερ αυτό το θέλουμε. Σατέν τοπ με δαντέλα. Βάζω έτσι διάφορα παντελόνια. Κολλάν μεταλλίζε που έχει καλές τιμές, για να δώσω και το κίνητρο να μπει κάποιος. Λοιπόν, έχω βάλει 10 προϊόντα, ωραία, αυτή είναι η διαφήμισή μου, αυτή θα τρέξει, τα βλέπω εδώ. Λοιπόν, και πατάω δημιουργία. Και έχω δημιουργήσει ένα σύνολο προϊόντων. Αυτό το σύνολο προϊόντων θα πάω το διαφημίσω. Λοιπόν, φεύγω από εδώ, πηγαίνω διαχείριση διαφημίσεων και ξεκινάω να κάνω την πρώτη διαφήμιση. Λοιπόν, εδώ θέλει λίγο προσοχή γιατί με έβγαλε τώρα στο προφίλ, στον άλλο λογαριασμό. Πρέπει να πάω στο διαφημιστικό λογαριασμό που δουλεύω τις διαφημίσεις, το Icon Outfit Business, στο συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε πάω εδώ και πατάω δημιουργία. Δημιουργία, επιλέγω πωλήσεις από κατάλογο. Λέω ότι θέλω πωλήσεις από κατάλογο Χριστούγεννα, θα ονομάσω έτσι την καμπάνια. Ο κατάλογος μου είναι αυτός που είναι συνδεδεμένος και πατάω συνέχεια. Λοιπόν, τώρα, σύνολο προϊόντων. Εδώ θα επιλέξω το σύνολο προϊόντων που έκανα για χριστουγεννιάτικη διαφήμιση, να το. Το κοινό μου είναι εδώ, δείξτε σχετικά προϊόντα σε κοινούς πελάτες. Σε συγκεκριμένη περίπτωση βάζω Ελλάδα, βάζω γυναίκες, βάζω λίγο πιο μεγάλες ηλικίες εδώ. Πιο μικρές λίγο εδώ, να πιάσουμε το target group που μας ενδιαφέρει. Μπορώ να κάνω και μία αναζήτηση εδώ όσο αφορά στις αγορές. Αγορές και μόδα και στις προτάσεις. Διαδικτυακές αγορές, ρουχισμός, αγοραστές που αλληλεπίδρασαν, αγορές, φορέματα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχω ήδη πάρα πολλά μέσα. Λοιπόν... μπουτίκ... βραδινό φόρεμα. Λοιπόν, βάζω αυτά. Εδώ... να εξαιρεθούν λίγο τα άτομα που έκαναν αγορές. Όχι, δεν το θέλουμε. Πάμε χωρίς εξαιρέσεις. Γενικά βλέπω όλες τις πληροφορίες που μου δίνει διαφήμιση βήμα-βήμα, έτσι, κομμάτι-κομμάτι. Δεν αφήνω τίποτα στην τύχη. Τοποθετήσει συγκεκριμένη περίπτωση, το αφήνω αυτόματα τοποθετήσει, δηλαδή να μπαίνουν παντού οι διαφημίσεις μου. Εδώ λοιπόν θα βάλω 50 ευρώ. Διαφήμιση η οποία θα τρέξει. Θα τη βάλω εγώ μέχρι πριν τα Χριστούγεννα και βλέπουμε. Συνέχεια. Λοιπόν, εδώ τσεκάρω ότι είναι όλα εντάξει, η σελίδα είναι αυτή, το Instagram είναι αυτό, εναλλασσόμενες εικόνες, πολλά αντικείμενα και έχει βγει
Ο κατάλογος μου, βλέπετε εδώ, είναι, αν πάω σε ενημερώσεις για υπολογιστές, sorry, εδώ, έτσι θα βγαίνει και η διαφήμιση στους υπολογιστές. Αν κάνω μια προεπισκόπηση, βλέπω και τις διαφήμισεις σε κινητά, υπολογιστές, άμεσα άρθρα, δεξιά στήλη, το marketplace, Instagram και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ωραία, εγώ το αφήνω εδώ και πηγαίνω τώρα και λέω ότι εδώ τι θέλω να φαίνεται. Θέλω να φαίνεται το product name και το product current price. Είμαστε OK σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Και πάω προσαρμογή εικόνων. Λοιπόν, πλαίσιο προσαρμογή. Ναι, εδώ είναι, θέλω να φορτώσω ένα πλαίσιο γύρω-γύρω. Να βάλω μία φωτογραφία κτλ. Δεν το χρησιμοποιώ σχεδόν ποτέ. Πληροφορίες καταλόγου. Εδώ βάζω την τιμή, να φαίνεται. Με αυτόν τον τρόπο. Το κάνω και μαύρο. Παραλληλόγραμμα θα το αφήσω. Μπορώ να το κάνω και οβάλα αν θέλω εδώ. Δηλαδή πώς θα βγαίνει. Βλέπετε όμως βγαίνει πιο μεγάλο. Οπότε θα το βάλω σαν παραλληλόγραμμα. Διάφανο. Οι συμπαγές. Δεν βάλω συμπαγές, θέλω να φαίνονται οι τιμές μου. Και αν θέλω, μπορώ να το αλλάξω και θέση. Νομίζω πάνω αριστερά, σε συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, και εδώ βλέπω 4 από τα 10, μπορώ να δω όλα μου τα προϊόντα. Πώς φαίνονται. Να είναι εντάξει, ας πούμε, να βγαίνουν σωστές φωτογραφίες. Λοιπόν, OK, πατάω τέλος. Περιμένω να φορτώσουν. Δεν μου τα έχει φορτώσει. Γενικά σήμερα έχουμε θέματα με το Facebook. Βγάζει διάφορα bugs. Εντάξει, θα φαίνονται λογικά. Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Θα το τσεκάρω εγώ μετά με τη διαφήμιση. Λοιπόν, αφού τελείωσα και εδώ, πάω διεύθυνση URL για να δείτε περισσότερα. Βάζω το link κανονικά στα ελληνικά να μπαίνουν κατευθείαν στο e-shop. Σύνδεσμος εμφάνισης, δείτε περισσότερα. Θα φαίνεται το iconoutfit.gr. .gr. Λοιπόν, κάτσε να το ξαναφορτώσει αυτό. Ωραία, θα δείχνει μια χαρά. Εδώ πέρα έχουμε και το κείμενο στο οποίο θα γράψουμε Christmas Sales. Shop now. Θα φτιάξω το κείμενό μου. Συγκεκριμένο εδώ. Ψέματα, όχι, δεν θα βάλω το link το συγκεκριμένο. Θα βάλω το link κανονικά. Με το L, να τους βγάζει κατευθείαν στα ελληνικά. Έτσι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Επιβεβαίωση. Και περιμένουμε να κάνει τη δημοσίευση να ανεβεί. Μετά θα περιμένουμε τον έλεγχο. Οπότε κάναμε τώρα διαφήμιση με συγκεκριμένα προϊόντα του κατάλογου που θέλουμε να προωθήσουμε, έτσι. Λοιπόν, πάει αυτή. Πάμε τώρα να κάνουμε remarketing. Δηλαδή από αυτούς που μπαίνουν μέσα στο e-shop και βλέπουν κάποια προϊόντα, αυτό το προϊόν τους ακολουθεί μετά στις διαφημίσεις. Οπότε πάω δημιουργία
Πάω πάλι πωλήσεις από κατάλογο. Επιλέγω τον κατάλογο όσο έχει. Εδώ θα γράψω ότι αυτή είναι για το remarketing. Πατάω συνέχεια. Εδώ βάζω όλα τα προϊόντα, έτσι, όλα τα προϊόντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο φορτωμένα στον κατάλογο. Είναι 106 προϊόντα. 106 προϊόντα μπορεί να γίνει remarketing πάνω σε αυτά. Και εδώ επιλέγω το κοινό, επαναστοχεύστε τα προϊόντα σας σε χρήστες που επισκέφθηκαν στο τοπίο ή την εφαρμογή σας. Και εδώ μπορώ να πω ότι είδαν ή πρόσθεσαν στο καλάθι αλλά δεν αγόρασαν. Τις τελευταίες θα βάλω 60 μέρες. Λοιπόν, έχει και άλλες επιλογές εδώ, να κάνω upsell, να κάνω cross-sell, εξαρτάται δηλαδή τι θέλω. Αυτόματες τοποθετήσεις, πάλι βάζω εδώ εφάπαξ προϋπολογισμό, εδώ θα βάλω 30 ευρώ έως και αυτό στις 24 και βλέπουμε, τώρα σε εκείνη πρόταση δεν μας φτάνουν τα 30 ευρώ. Οπότε πάω μία-μία ημερομηνία να δω πόσο θα μπορεί να μ' αφήσει. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 35, λέει. Για να δω άμα μικρύνω τις ημερομηνίες. Ναι. 15. 16. 18. 19. Όχι, μέχρι 18 μου δίνει. Προφανώς όμως δεν θα το ξόδεψει όλο στο συγκεκριμένο e-shop. Οπότε θα το παρακολουθώ αυτό και αν θέλω μετά αλλάζω μόνο την ημερομηνία. Οπότε είμαι εδώ, πατάω συνέχεια, τσεκάρω πάνω όλα να είναι εντάξει, icon fashion, icon fashion, πάλι εναλλασσόμενες εικόνες, η ίδια κατάσταση εδώ, βγάζει προϊόντα που υπάρχουν φορτωμένα, στη συγκεκριμένη διαφήμιση θα δείχνει σε κάθε χρήστη αυτό που έχει δει το προϊόν, έτσι, με τον ίδιο τρόπο. Εδώ υπενθυμίζω ότι βγάζει προϊόντα τα οποία έχουμε δει μέσα στο e-shop, έτσι. Λοιπόν, προσαρμογή εικόνων, θα βάλω πάλι την τιμή να φαίνεται με τον ίδιο τρόπο. Εδώ είμαστε OK. Να φαίνεται το icon outfit.gr, προτροπή αγοράστε τώρα και είμαστε OK. Επιβεβαίωση. Έτοιμη και αυτή. Περιμένω να τελειώσει, ωραία. Και πάμε τώρα δημιουργία να κάνουμε μία διαφήμιση με αλληλεπιδράση στο post. Μάλλον καλύτερα με κίνηση θα την κάνουμε αυτή, να με κίνηση στο e-shop από post. Αλλά όχι, εδώ δεν θα μας αφήσει, εμείς θέλουμε το post, αλληλεπίδραση πρέπει να κάνουμε. Αλληλεπίδραση σε post. Συνέχεια. Εδώ θα βάλω όμως το link στο κείμενο, εδώ τώρα πώς θα το φτιάξω. Λοιπόν, προσαρμοσμένα κοινά, Ελλάδα, γυναίκες. Θα βάλω από 22 μέχρι 44. Λεπτομερή στόχευση θα βάλω τις διαδικτυακές αγορές και μετά τις προτάσεις που μου δίνει. Ρουχισμός, αυτές που αλληλεπίδρασαν, αγορές, εκτόσεις και προσφορές, το ρουχισμός, τζάκετ, φορέματα και το αφήνω εδώ. Λοιπόν,
αυτόματες τοποθετήσεις. Εδώ εφάπαξ. Δεν έχουμε εδώ πολύ. Έχουμε άλλα 20 ευρώ να βάλουμε. Μέχρι 24 μπορεί να παίξει αυτό. Ωραία. Πατάω συνέχεια. Λοιπόν, icon, icon, χρήση υπάρχουσας δημοσίευσης. Εδώ, επιλογή δημοσίευσης. Αυτήν εδώ θα βάλω, new collection, που έχει και τα link έτοιμα. Πατάω συνέχεια. Λοιπόν, και την έχει πάρει και είναι και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφήμιση μου, όχι στα κινητά. Ροή δεν τρέχει, ροή Instagram, ωραία. Λοιπόν, προσθήκη κουμπιού. Αγοράστε τώρα. Και είναι καλό να το πηγαίνουμε και κατευθείαν σε αυτή τη δημοσίευση. Λοιπόν. Για να δούμε αυτό. Έχετε διαφορετικά χρώματα. Θα βάλω αυτό. Θα μπαίνουν κατευθείαν σε αυτό που έχει και τη μεγαλύτερη τιμή ουσιαστικά. Λοιπόν, ενημέρωση δημοσίευσης. Ωραία. Και πάμε επιβεβαίωση. Μας βγάζει ένα σφάλμα. Ναι. Μας βγάζει στο link. Εντάξει, θα τα αφήσω. Ας πηγαίνουμε στην κεντρική. Δεν μας δίνει το μεγάλο το link. Bitly δεν μπορούμε να βάλουμε εδώ, θα μας το απορρίψει. Οπότε λογικά δεν έχουμε θέμα τώρα. Ωραία, την πήρα. Αυτό ήτανε. Βάλαμε τρεις διαφήμισεις. Μπαμ, μπαμ.